Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Καλύμνου. Οφείλουμε να πούμε ότι εδώ στις Μυρτιές η θέα είναι μοναδική. Έχουμε απέναντι και την Τέλενδο, όπως καταλαβαίνετε, είναι θαυμάσια. Είμαστε εδώ όμως τώρα με το Σπύρο, το Μαρτίκα και την Βρυσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι στην Καλύμνο, έχει ξανάρθει. Με συγχωρείς Σπύρο, αλλά θα ξεκινήσω με την Βρυσίδα, γιατί αυτό που θέλω να τη ρωτήσω είναι πώς της φάνηκε το Πάσχα της Καλύμνου. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι, ναι. Πρώτη φορά το Πάσχα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τρώμαξε λίγο με τις δυναμίτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν σε είχε προειδοποιήσει. Ξέρεις τι μου το είπε, ότι θα κάνει μπαμπούμ. Ναι. Δεν φαντάστηκα εγώ τέτοιο μπαμπούμ. σαν τα fireworks, εγώ νόμιζα, σαν τα πρωτοχρήματα, τέτοια μπαμπούμ. Εντάξει, ήταν ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ το μούρι. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Δεν έχω ξαναφάει αρνί τέτοιο ή κατσίκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο τρόπος ο παραδοσιακός που το φτιάχνει, η προετοιμασία. Μπράβο. Όλα αυτά ήταν μαγικό και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπράβο, Σπύρο, που την έφερε στην Καλύμνο για δεύτερη φορά το Πάσχα και της άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα εγώ τι θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να... Είσαστε διάσημοι, έχετε γίνει πάρα πολύ διάσημοι. Σας βλέπουμε και στις τηλεοράσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν στο Survivor που πήρατε μέρος σας βοήθησε και επαγγελματικά. Κοίταξε, εγώ επειδή στο Survivor, εγώ πριν το Survivor ήμουν αναγνωρίσιμη λόγω του My Style Rocks, ήμουν παιδί της Ατζούν Media, δεν είχα δει κάποια μεγάλη διαφορά. Η μεγαλύτερη διαφορά την είδα πιο πολύ στην αγάπη του κόσμου, επειδή ο κόσμος με έμαθε περισσότερο από ένα reality που το άλλο ήταν απλά show μόδας και πήρα πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, που αυτό δεν μετριέται ούτε σε λεφτά, ούτε σε δουλειές, ούτε σε τίποτα. Η εκτίμηση του κόσμου ήταν ό,τι καλύτερο. Που, όπου πάμε, μου λένε μόνο υπέροχα λόγια, αγάπη, αγκαλιές, δάκρυα. Χαράς, εμένα αυτό με κάνει χαρούμενη. Ναι. Αυτό εμένα μετράει. Δεν χρειάζεται ούτε παραπάνω δουλειές ούτε τίποτα. Βέβαια με βοήθησε και να δείξω περισσότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη όπως τώρα, που επειδή με ακολουθεί περισσότερος κόσμος, βλέπει αυτά τα έθιμα που δείχνω για την Καλύμνο. Ή δείχνω στον κόσμο πράγματα που δεν μπορεί να δει, που προωθώ πράγματα με ουσία. Ναι. Αυτό εμένα μου αρέσει. Και αυτό όμως είναι και ένα επάγγελμα, δεν είναι? Ναι, είναι ένα επάγγελμα, αλλά άλλο το να δείχνεις τα έθιμα και τα λοιπά. Ναι, δεν σε πληρώνει κανείς γι' αυτό. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι άλλο. Και οι ομορφιές του πλανήτη μας, ναι, γενικότερα, όχι μόνο της Ελλάδας. Και άλλο να προωθείς ρούχα και κοσμήματα. Το είναι άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Ας πάω στον Σπύρο τώρα, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, είχε τα φαρμακεία του, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα οικονομικό, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το κάνατε για οικονομικούς λόγους, είναι και αυτό μέσα. Όχι, για μένα ήταν καθαρά μια εμπειρία. Απλά αυτό που όλοι σωστά, όπως ανέφερε και η Βρυσίδα, είναι ότι το τηλεοπτικό αυτό πρόγραμμα που λέγεται Survivor έχει ευεργετήσει και έχει εκπληρώσει τις φιλοδοξίες και τα όνειρα πολλών παιδιών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα. Άλλοι το εκμεταλλεύτηκαν, το άδραξαν την ευκαιρία και το εκμεταλλεύτηκαν επαγγελματικά και στη ζωή τους με τη δημοσιότητα που εισέπραξαν. Εννοείται. Άλλοι, ναι, άλλοι αδιαφόρησαν και δεν είχαν την ικανότητα να το εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Οπότε τσάμπα πείνασαν, τσάμπα κοπίασαν, τσάμπα συμμετείχαν. Θα πρέπει όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και μάλιστα κάποια παιδιά τα οποία συμμετείχαν και για πολλωστή φορά, να ευγνωμονούν αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Έτσι. Και να το υποστηρίζουν, να το ευγνωμονούν και να το σέβονται, γιατί άλλαξε τη ζωή τους. Και όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα έχουν ευεργετηθεί. Και είναι πολλοί, είναι πολλά αυτά τα παιδιά που πραγματοποίησαν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Αυτό ισχύει και για σένα? Για μένα ήταν απλά μια εμπειρία. Εγώ αυτό που εισέπραξα είναι η αγάπη του κόσμου. Για μένα το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσα να δεχθώ και που με τρόμαξε πραγματικά είναι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο παιχνίδι, εμφανίζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ ο καιρός που συμμετάσχει σε τις χειρότερες συνθήκες. Μέσα σε αγνώστους που ο καθένας καραδοκεί στη γωνία να φάει τον άλλον για να τον διώξει. Εγώ έπαιξα τίμια, δίκαια και εισέπραξα την αγάπη του κόσμου, γιατί γνώρισε το ποιος πραγματικά είμαι. Αυτό με τρόμαξε και μου έδωσε
και με έκανε να αισθάνομαι και να συνεχίζω να αισθάνομαι τεράστια υποχρέωση και με κάθε τρόπο προσπαθώ να το ανταποδώσω. Υπήρξες ένας ιδιαίτερος παίκτης στο Survivor. Ήσουν ο άνθρωπος με το μυαλό, όπως λέγανε, ακούγαμε εμείς απ' έξω. Πολλά έχω ακούσει. Χαίρομαι που εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι έπαιξα τίμια, έπαιξα δίκαια το παιχνίδι και εκτιμήθηκα. Αυτή η εκτίμηση μου δημιουργεί υποχρέωση και την υποχρέωση προσπαθώ να την ανταποδώσω με κάθε τρόπο. Μέσα από τις φιλανθρωπίες, από το φιλανθρωπικό έργο που έχουμε, έχουμε ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο ξεκινήσει, με επούλωση οποιοδήποτε πληγής, επούλωση οποιασδήποτε πληγής, από κατακλείσεις, από διαβητικό πόδι, από μεταχειρητικές πληγές, ακόμα και παροχή οξυγόνου σε όποιον έχει ανάγκη εντελώς δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Αμέσως την επόμενη μέρα με το που θα μας στείλει ένα μήνυμα στα προσωπικά μας προφίλ, 400 γεύματα κάθε Τετάρτη ασταμάτητα εδώ και 2,5 χρόνια σχεδόν, ασταμάτητα 400 γεύματα χαρίζονται από μας και μόνο από μας, χωρίς να έχουμε ζητήσει το παρά ούτε ένα ευρώ από οπουδήποτε βοήθεια. 400 γεύματα κάθε Τετάρτη σιτίζουν και τρώμε όλοι μαζί, μάλιστα, κάθε Τετάρτη μεσημέρι στο Κερατσίνι κόσμο. Στηρίζω τον τόπο μου, είμαι στην Κάλυμνο, ήρθαμε για Πάσχα στην Κάλυμνο, την αγαπώ την Κάλυμνο, εδώ έχω τρομερές παιδικές αναμνήσεις. Για μένα είναι ιερό το σημείο αυτό. Έχουμε την Τέλεντο απέναντι και ξυπνάνε χίλιες δυο αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Χαίρομαι που αγάπησε και η Βρυσίδα αυτόν τον τόπο. Δεχθήκαμε τώρα το Πάσχα την αγάπη και την αγκαλιά όλου του καλύμνικου λαού και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά σε αυτό το νησί είναι ίσως ο πιο οικονομικός προορισμός στην Ελλάδα για να απολαύσεις μοναδικές αξέχαστες διακοπές. Και αυτό θέλω να το τονίσουμε, γιατί η εμπειρία του να έρθεις να περάσεις λίγες μέρες των διακοπών σου σε αυτό τον προορισμό που λέγεται Κάλυμνος, σου μένει αξέχαστη, είναι εμπειρία ζωής, σου μένει αξέχαστη. Η ποιότητα του φαγητού, η μαγεία του τόπου, η φιλοξενία των Καλυμνίων είναι λόγοι. Και ο πιο οικονομικός προορισμός στην Ελλάδα είναι βασικοί λόγοι για να έρθουν όλοι στην Κάλυμνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα μια φοβερή οργάνωση του Δήμου, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να νιώσει τι σημαίνει πραγματικό Πάσχα. Γιατί στην Αθήνα πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Πάσχα. Εδώ καταλαβαίνεις από τις μυροφόρες και τα μυρολόγια στο χωριό, στην αρχαία εκκλησία, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, περιφορά των επιταφείων, 14 επιτάφοι, η οργάνωση με τους δυναμίτες και έτσι όπως ρίχτηκαν για να συστεί η Κάλυμνος και να ακουστεί η φωνή της μέσα από τους δυναμίτες στα πέρατα του κόσμου και να προσκαλέσει όλο τον κόσμο να έρθει να την επισκεφθεί. Το πόσο οικονομικός είναι αυτός ο προορισμός και μου έκανε τρομερή εντύπωση η οργάνωση του Δήμου. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το Δήμο που οργάνωσε έτσι το νησί και για το Πάσχα, με τα βεγγαλικά, με τα πολλά βεγγαλικά, με τη μαγεία που έλαμψε στον ουρανό η Κυριακή του Πάσχα, χαίρομαι και είμαι σίγουρος και είμαι πεπισμένος ότι θα παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει Κάλυμνος. Θα κάνει μεγάλο έργο ο Δήμος για να παρουσιάσει όλο τον κόσμο και να υποδεχθεί όλο τον κόσμο στην Κάλυμνο να έρθει να την επισκεφθεί. Και χαίρομαι για την οργάνωση, γιατί είδα νέες εγκαταστάσεις, νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, φοβερή ποιότητα φαγητού. Και εγώ και η Βρυσίδα και εγώ θα κάνουμε τα πάντα, και ήδη κάνουμε τα πάντα, να προβάλλουμε αυτό το μαγικό μέρος. Μας αρέσει αυτό που ακούμε. Θέλω να προβάλλουμε, γιατί η επιρροή και η αγάπη του κόσμου και ο κόσμος μας εμπιστεύεται σε ό,τι και αν κάνουμε και η επιρροή που έχουμε, και γι' αυτό φταίει αυτό το παιχνίδι, αυτό ήταν η μαγεία του παιχνιδιού, η επιρροή και η αγάπη του κόσμου μας χαροποιεί να παρουσιάσουμε και να προβάλλουμε τη μαγεία της Καλύμνου σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Χρυσίδα μου, ναι. Συμφωνείς με όλα αυτά που λέει ο Σπύρος? Συμφωνώ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουμε απίστευτα σε όλα. Το Σπύρο, συμφωνώ και έχει απόλυτο δίκιο. Σε όλα αυτά που είπε και για τον οικονομικό προορισμό. Είναι πανέμορφο νησί Καλύμνος και είναι κρίμα που δεν προωθούν τόσο καιρό. Δεν την ξέρει ο κόσμος σαν γνωστό νησί. Όλοι ξέρουν τρία νησιά. Ναι. Ενώ έχει τόσο πολλά νησιά η Ελλάδα. Που ούτε εμείς οι Έλληνες δεν τα ξέρουμε όλα ένα-ένα-ένα. Και θέλω πάρα πολύ, θα κάνω τα πάντα και ήδη τραβάω πλάνα για ένα επεισόδιο ολόκληρο στο κανάλι μου στο YouTube. Μπράβο. Που να λέγεται Το Πάσχα στην Καλύμνο. Και να μπουν να δουν όλο πολύ, το. Πολύ μας αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εάν σας γινόταν πρόταση να ξανασυμμετάσχετε στο Survivor, θα πηγαίνατε? Δεν γνωρίζω αυτό, γιατί είναι ανάλογα και πότε θα σε πετύχει στη ζωή σου. Ναι. Εμένα όταν με πέτυχε εμένα αυτή η πρόταση, ήταν να πάω. Σαν να μου λέει ο Θεός, πάνε, το έστειλα για σένα εκείνη την περίοδο. Γνώριζα και τον Σπύρο. Τώρα, οπότε θα μου έρθει πρόταση, αν θα μου ξαναέρθει, θα το δω ανάλογα με τις συγκυρίες με τον Σπύρο. Τι θα είμαστε. Μπράβο, τη εποχή. Θα είμαι με τον Σπύρο σε θέμα γάμου, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα είμαι έγκυος, δεν μπορώ να πάω στο Survivor. Δεν ξέρει. Μπράβο, δεν θα μπορεί. Κατάλαβε. Δεν θα έχω κάτι εκείνη την περίοδο, αλλά α πάω για ένα τρίμηνο μόνο και μόνο και για την οικονομική δυνατότητα, για να μπορέσω να εξελίξω παραπάνω αυτά που κάνουμε με τον Σπύρο και τη ζωή μας έξω. Δηλαδή, ανάλογα πώς θα με βρει αυτή η πρόταση. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Εσύ, Σπύρο? Εγώ, για μένα συμφωνώ με την Βρυσίδα. Για μένα το παιχνίδι αυτό ήταν, το αγάπησα το παιχνίδι αυτό. Ήταν μια εμπειρία ζωής που αγάπησα. Και δοκίμασα και τον εαυτό μου. Δεν έχω ξανάρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό μου σε τέτοιες συνθήκες. Γνώρισα τον εαυτό μου. Γνώρισα τον εαυτό μου και πολλές φορές τον παραδέχτηκα, που μπορεί και αντέχει. Που σημαίνει ότι μετά το Survivor μπορώ να αντέξω και ένα γάμο, μπορώ να αντέξω και άλλες πιέσεις στη ζωή μας, στην πραγματική μας ζωή. Πώς έγινε η πρόταση? Γιατί εσύ ήσουν ένας επιχειρηματίας. Έκανα μία απλή αίτηση και με βούτυξαν, έστειλα ένα βιογραφικό και μάλλον με βούτυξαν μέσα από 110.000 αιτήσεις, βούτυξαν μόλι τη δική μου και με πήγαν. Αλλά το παιχνίδι αυτό εκτιμήθηκαν μάλλον οι συνεντεύξεις μου μέσα από τα 7 casting που πέρασα, γιατί δεν γνώριζα κανέναν, δεν είχα ποτέ κάποια επαφή με την τηλεόραση, δεν επιδέχεται κανένα μέσον μέσα σε αυτή την τηλεόραση όσον αφορά τους μαχητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν 12 μέσα σε 110.000 αιτήσεις. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα μέσουν, ακόμα και πολύ. Και το παιδί, ας πούμε, και το παιδί του Ατζούνα είσαι, αν δεν έχεις τις ικανότητες να συμμετάσχεις σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι. Αρκετοί βέβαια απογοήτευσαν το πρόγραμμα, γιατί ίσως να μην υπήρχε και κάποιος καλύτερος παίκτης για να αντικατασταθεί, ή δεν έφτανε ένα casting με 7, συνεντεύξεις να καταλάβεις αν κάποιος είναι ικανός. Και κάποιος άλλος που δεν πέρασε να αδικήθηκε και κάποιος άλλος να μην έδωσε τα μέγιστα και να μην το άξιζε. Αυτά είναι και λίγο, παίζει και ρόλο η τύχη. Εγώ να απαντήσω ότι αγάπη μου, στο γάμο δεν θα μείνεις πεινασμένος, πίστεψέ με. Το Survivor ήταν πιο σκληρό, αλλά στο γάμο θα τρως. Don't worry. Λοιπόν, αυτό είναι έμεση πρόταση. Όχι, για να ξέρει, γιατί λέει ότι ο γάμος δεν θα τα έξω ένα γάμο. Στο γάμο δεν είσαι πεινασμένος. Πώς το είπα αυτό, Βρυσίδα, και το είπα. Από εμένα που μαγειρεύω συνέχεια και τέλεια. Οπότε, αν σκοπεύεις, δηλαδή, να παντρευτείς κάποια στιγμή, λέμε τώρα, ότι στο δικό μας γάμο θα είσαι. Έχεις ήδη βάλει 10 κιλά και θα τα χάσεις. Λέω ότι δεν θα πεινάσεις. Το λέω για να ξέρεις. Με προειδοποιεί για να ξέρω τι με περιμένει. Ακριβώς. Και σε προειδοποιώ και σου κάνει και πρόταση γάμου. Όχι, δεν τον κάνω, δεν βιάζομαι. Είμαι 27. Εγώ είμαι 27 και όλοι πιστεύουν ότι θέλω να τον καπαρώσω. Λάθος κάνετε. Ας είναι καλά, είμαι καλά, είμαι 27, δεν βιάζομαι, παντρευτώ. Εγώ περνάω καλά τη σχέση μου, είμαστε 2 χρόνια μαζί. Δεν παντρεύεται κανείς μέσα σε 2 χρόνια. Ναι. Να ζήσουμε τη ζωή μας, να εξελίξουμε τη ζωή μας και τα επαγγελματικά μας, να περνάμε καλά για μας και βλέπουμε για το γάμο. Δεν βιάζομαι. Ο γάμος είναι ένα μεγάλο πάρτι για μένα, που απλά ενώπιον του Θεού σου δίνει την ευχή του. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, εγώ έχω την ευκαιρία. Αλλά στο ζείτε και σαν παντρεμένη. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι δίπλα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σωστό. Πιστεύω πάρα πολύ και μου δίνει πάρα πολλά σημάδια. Οπότε, είτε παντρευτώ το Σπύρο είτε όχι, ο Θεός εμένα είναι δίπλα μου. Όχι, δεν θέλουμε το όχι. Και εμένα ο Θεός μου την έστειλε. Ναι. Και εμένα με αγαπάει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, γιατί δείχνετε και κατασταλαγμένη
και ερωτευμένοι, αγαπάει ο ένας τον άλλον. Χαίρομαι και δοκιμασμένοι στα δύσκολα. Και δύο χρόνια μετά. Πολύ σωστά. Και ένα μπράβο, χρόνο είπες. Και ένα χρόνο. Εγώ πιστή Πινελόπη πίσω σου. Και στάρτη κυρία να με περιμένει και να με υποστηρίζει. Τέλεια. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, είμαι μέσα στη μέση εγώ και βλέπω τα φιλιά. Λοιπόν, εδώ όμως θέλω να μου πείτε έτσι, να κλείσουμε, να κλείσουμε. Εγώ χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά. Είχα ξανάρθει στο αεροδρόμιο όταν ήρθατε. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Δεν μπορέσαμε τότε να μιλήσουμε, γιατί ήσουν αδεσμευμένη με τα συμβόλαιά σου. Ναι, και δεν γινότανε, να ναι. Τώρα όμως, απαλλαγμένη από όλα, έχουν ησυχία. Ναι. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δυστυχώς, ναι. Και ήμουν από τα παιδιά που πραγματικά ακολουθώ τους κανόνες πολύ πιστά. Πολύ και αν δεν τους ακολουθεί και ο διπλανός μου, με το ζόρι τον βάλω να τα ακολουθήσει. Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε έχεις δίκιο. Είμαι δηλαδή και ερμοταγής πολίτης. Δηλαδή, ναι. Περνάω κόκκινο με τίποτα. Ο Σπύρος με. Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Οπότε τώρα περνάς είμαι ελεύθερη. Και μηνύματα τώρα όμως, να ξέρεις. Μπράβο. Μα περνάς είναι. Και μηνύματα. Εγώ είμαι έτσι μεγάλωσα. Ναι. Και επειδή ήμουν και δασκάλα σε παιδικό σταθμό κτλ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και πρέπει να είσαι. Όπως και εγώ καταλαβαίνω, όπως και στο Survivor, ότι ήμουν παίκτρια. Δεν θα αντιμιλήσω στον πιο πάνω μου. Έχουμε κάποιους ρόλους, μου έχουν υπογράψει γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν θα κάνω ότι γουστάρω επειδή ξέρω το παιχνίδι και δύο-τρεις φορές μπορεί να έχω μπει παραπάνω και κάνω ότι γουστάρω και μου ανήκει το παιχνίδι. Έχεις κάποιο ρόλο. Δεν θα αντιμιλήσεις στην ρεπόρτερ σου. Θα πρέπει να κάνεις ό,τι σου λένε και τέλος. Έτσι ήμουν και στο παιχνίδι. Απόλυτα. Μπράβο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, όσοι παραβίασαν τους κανόνες, αποβλήθηκαν. Ναι. Όχι όλοι. Κακός. Πολύ σωστή επιλογή, Σπύρο. Κακός. Πολύ άλλη σωστή επιλογή. Γι' αυτό και δεν παρακολουθείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, και η κάμερα καταγράφει πόσο ερωτευμένοι είσαστε. Τα πάντα. Δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται. Και είναι η πιο ωραία περίοδος που περνάτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σε γνώρισα και από κοντά. Το Σπύρο τον ήξερα. Και ευχαριστούμε για την Κάλυμνο για άλλη μια φορά και θα ξανάρθουμε το καλοκαίρι. Πάλι εδώ θα είμαστε. Πολύ ωραία. Γιατί έχει τέλους χταποδοκευτέδες. Πεθαίνω για τους χταποδοκευτέδες του. Πεθαίνω. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Φεύγουμε μποριό για χταποδοκευτέδες. Τέλεια. Καλά να περάσετε. Πολύ καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε.